Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, γεια σας. Είμαστε πάλι εδώ, στην ίδιο, στο ίδιο σκηνικό, μπροστά από την κρυσταλλιέρα, με τα κρυστάλλινα ποτήρια, τα οποία δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθούν πριν το 2040, αφού έτσι δήλωσε η κόρη μας ότι μέχρι τότε δεν θα έχει παντρευτεί και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος για να βγουν από εκείνη θέση. Είναι η κλασική ελληνική οικογένεια του Νίκου Λιολιόπουλου και μέσα από το σαλόνι της κάνουμε μια ακόμη εκπομπή γίδα, στην οποία θα δούμε τις κινήσεις των υποψηφίων στο νόμιμο Αθίας, όμορφες στιγμές, όμορφα ένσταντα ναι και ελάχιστα τοπικά και διάφορα άλλα θεματάκια. Πάμε. Πάμε. Και όμως φίλε, αυτό που ακούσατε δεν ήταν απόσπασμα από κάποια προεκλογική ομιλία του Ανδρέα, ούτε από κάποιο βιντεάκι υποψηφίου του ΠΑΣΟΚ. Ήταν από ανάρτηση στα social media του υποψήφιου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βουλτίδη. Ένα τεράστιο respect από μένα. Είναι ο δεύτερος ιστορικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ που περνάει στη Νέα Δημοκρατία. Ένας έγραψε ιστορία πηγαίνοντας στη Νέα Δημοκρατία και δηλώνοντας άθεος και ήθελε να γίνει και στελεχός της τρομάρα του. Και ένας δεύτερος είναι ο Γιώργος Βουλτίδης, ο οποίος πάει και κάνει προεκλογική εκστρατεία με κάρμπινα Μποράνα. Ξέρουμε ότι πάρα πολλοί Πασόκοι είναι στη Νέα Δημοκρατία και κρυφοκοιτούν στη Νέα Δημοκρατία και φανεροκοιτάζουν στη Νέα Δημοκρατία, αλλά πολύ φοβάμαι, Γιώργο, ότι ακόμη και οι Πασοξίδες θα πρέπει να απεγκριθούν αυτό το κάρμινα μπουρανισμό, τον πασοκισμό, τον αντρεϊσμό, για να μπορέσουν να κάνουν χαΐρι. Δεν είναι καλό σύνθημα. Αν ήμουν επικοινωνιολόγος, δεν θα το έκανα, αλλά παρόλα αυτά, respect για το θάρρος. Περνάμε μετά στις δεύτερες συμπάθειές μας, που είναι οι γυναίκες που κοσμούν κυριολεκτικά το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η Στέλλα Ρεμπατζή και η Λίνα Ι. Το Μουχτσί του Πεξί. Πάντα τη λέω το Μουχτσί. Θα ήθελα εδώ να τη συγχαρώ, ένα τεράστιο respect για τον τρομερό προεκλογικό αγώνα που κάνουν, οι οποίες είναι αναγκασμένες για τις ανάγκες του προεκλογικού αγώνα να φωτογραφίζονται δίπλα από χοντρούς. Κορίτσια, σας καταλαβαίνω, σας λυπάμαι και σας σκέφτομαι, είστε μέσα στην καρδιά μου. Ο Απόστολος Βυσσερόπουλος δεν βρήκε κάποιο τρόπο να μας απασχολήσει κάτι την προεκλογικό του αγώνα. Αυτός και οι άλλοι δύο υποστηρικτές του και άλλοι δύο συνυποψήφοι για τα φαβορή για τις εκλογικές θέσεις, Μπαρτζόκας και Τσαβδαρίδης, κάνουν ένα διαγωνισμό στα social media φωτογραφιών. Ποιος ανεβάζει περισσότερες φωτογραφίες με χαιρετούρες, ποιος χαιρετάει καλύτερα. Θα ξεχωρίσουμε από αυτές. Έλα, ρε, σημειωμένη τσιχά. Αχ, θα βάλω τα γυαλιά μου, ξέχασα. Σας φιλώ γλυκά. Από αυτές θα ξεχωρίσουμε τη φωτογραφία του λαού για τον Τσαβδαρίδη αυτή. Τα σχόλια δικά σας και τα δημοσιεύματα, οι πληρωμένες καταχωρήσεις του Τάσου Μπαρτζόκα που είναι μονίμως συγκινημένος. Ο Τάσος Μπαρτζόκας, φίλες και φίλοι, είναι μόνιμα συγκινημένος. Ψηφίστε τον, γιατί συγκινείται. Μη σας αφήσει ασυγκίνητος. Ξέχασα κάποιον μια δημοκρατία? Όχι. Τέλος.